Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Γαλάτια και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα σας υποδέχομαι από τον κήπο μου που ήρθα να μαζέψω λίγα πατσάρια και θα πάμε μετά να σας δείξω μαζί πώς τα αποθηκεύω σε βάζο. Πάμε να βγάλουμε πατσάρια. Μάζεψα τα πατζαράκια μου. Πάμε να τα ετοιμάσουμε. Από την ώρα που μάζεψα τα πατζάρια μου μέχρι τώρα έχουν περάσει αρκετές ώρες και αυτό γιατί ήθελα πρώτα να κάνω καθαριότητα λίγο στο σπίτι πριν ασχοληθώ με τα πατζάρια. Έχω καθαρίσει όλο το σπίτι, πατώματα και τα σχετικά. Το μόνο που μου έχει μείνει τώρα είναι να μαζέψω λίγο εδώ τα πιάτα ώστε να αδειάσω το νερό χύτη μου και να μπορέσω να πλύνω τα πατζάρια και να συνεχίσω. Οπότε πάω να τα κάνω μία στα γρήγορα εκτός κάμερας και επιστρέφω να ασχοληθούμε με τα πατζάρια. Καθάρισα τον πάγκο μου. Πάω να βγάλω τη ζακέτα μου για να είμαι πιο άνετη με μανίκια και διάφορα. Θα μεταφέρω τα πατζάρια μου στο νερό χύτη. Θα ξεχωρίσω τα φύλλα από τους βολβούς. Βασικά θα τα δούμε όπως γίνονται. Οπότε πάω να συνεχίσω. Βάζω να ακούω. Έχω βάλει και ακούω το «Κάνω ότι κοιμάσαι» στο Netflix. Γενικά μου αρέσει να ακούω πράγματα όταν κάνω δουλειές, αλλά για να μην έχουμε πρόβλημα με τα πνευματικά δικαιώματα, δεν ξέρω εγώ πώς. Αντί να το έχω να παίζει και να ακούγεται στη διάρκεια του βίντεο, το ακούω εγώ μέσα στα αυτιά μου. Οπότε πάω να βγάλω τη ζακέτα μου και να συνεχίσουμε. Το πρώτο πράγμα που κάνω, αφού έχω καθαρίσει την νεροχύτη μου, είναι να ξεχωρίσω τους βολβούς από τα φύλλα. Μετά ξεβγάζω με μπόλικο νεράκι τους βολβούς, να φύγουν τα πολλά τα χώματα. Αρχίζω να ξεφλουδίζω σιγά σιγά. Και κάπου εδώ συνειδητοποιώ ότι γίνομαι κόκκινη. Και ήρθε η ώρα να βάλω γάντια. Συνεχίζω το ξεφλούδισμα σε όλους τους βολβούς μου και τους τοποθετώ σε μία λεκάνη με νερό μέχρι να καθαρίσω και τα φύλλα μου. Ξεπλένω πάρα πολύ καλά τα φύλλα κάτω από το τρεχούμενο νερό. Πλένω πάρα πολύ καλά κάτω από τρεχούμενο νερό και τους βολβούς μου. Τεμαχίζω βολβούς και φύλλα και τοποθετώ σε κατσαρόλα με νερό. Προσθέτω αλάτι. Αφαιρώ με ένα κουταλάκι τους αφρούς που μαζεύονται στην επιφάνεια. Τα πατζάρια μου συνεχίζουν και βράζουν. Έχω ετοιμάσει και τα βαζάκια που θα χρησιμοποιήσω για να τα αποστηρώσω. Αλλά αυτό θα το κάνω αφού κλείσω το μάτι από τα πατζάρια. Αφού λοιπόν είναι έτοιμα τελείως τα πατζάρια και κλείσω το μάτι, θα αποστηρώσω και τα βάζα μου για να είναι καυτά και τα πατζάρια και τα βάζα μου όταν θα τα χρησιμοποιήσω. Έχω βράσει τα πατζάρια μου και σε κάθε βαζάκι μέσα θα βάλω μία κουταλιά αλάτι. Μία κουταλιά ζάχαρη. Και δύο κουταλιές ξύδι.
Ανακατεύω λιγάκι, να την να λιώσει κάτω. Προσθέτω και λίγο από το καυτό ζουμί για να λιώσει και πιο γρήγορα. Και ξεκινάω και βάζω τα παντζάρια μου. Προσθέτω λίγες σκελίδες κορδό και συνεχίζω. Τα έχω κάνει όλα χάλια. Δεν μας ενοχλεί σε αυτή τη φάση. Το κακό με τα παντζάρια αυτό είναι ότι γίνονται τα πάντα κόκκινα. Αλλά είναι νόστιμα ρε παιδιά, είναι πολύ νόστιμα. Βάζω λίγες ακόμα σκελίδες. Και συνεχίζω. Έτσι. Δεν ξέρω αν εσείς τρώτε και τα φιλαράκια. Εμάς μας αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν. Συμπληρώνουμε όλο μέχρι πάνω με το ζουμάκι τους. Το ένα βαζάκι είναι έτοιμο, συνεχίζω με το δεύτερο. Για να σιγουρευτούμε ότι έχει σφραγίσει καλά, το γυρνάμε ανάποδα και δεν πέφτει τίποτα, είναι έτοιμο. Να γυρίσω και το επόμενο. Ωραία, έτοιμο και αυτό. Λοιπόν, βλέπετε ότι παρόλο που τα ανακατέψαμε, η ζάχαρη και το αλάτι έχουν μείνει στον πάτο. Δεν μας ενοχλεί γιατί αυτά με τον καιρό θα φύγουν. Το τελευταίο βήμα είναι να ετοιμάσω ετικέτες. Θα μπορούσα να είχα πάρει αυτά τα αυτοκόλλητα που χρησιμοποιούν όλοι, που είναι πολύ aesthetic και τα σχετικά, αλλά με βολεύει και η χαρτοτενία, δεν έχω κανένα θέμα. Και ένα κόλπο να σας δώσω εδώ για να το βρίσκω εύκολα την ακρούλα του. Το φέρνω και το γυρνάω λίγο προς τα μέσα, οπότε την επόμενη φορά απλά είναι πανεύκολο για χρήση, δεν κολλάει δηλαδή το ένα πάνω στο άλλο, το βρίσκεις αμέσως. Λοιπόν, πάμε να γράψουμε. Σήμερα έχουμε 28 Δευτέρου. Τέλος πάντων. Και αυτά τα έχω φτιάξει με
ένα, δύο και σκόρδο. Αλάτι, ζάχαρη, ξύδι. Ένα. Αλάτι, ένα. Ζάχαρη, δύο. Ξύδι και σκόρδο. Οπότε, τα έχω αυτά έτοιμα. Τα ζεματάνε ένα λεπτό. Να τα ξαναγυρίσω. Κολλήσω και την ετικέτα μου. Και αυτό. Έτοιμα. Πάω να το αποθηκεύσω μαζί με τα υπόλοιπα. Έχω τα προηγούμενα βαζάκια. Όπως βλέπετε έχει λιώσει η ζάχαρη και το αλάτι από κάτω. Σε αυτά δεν είχα βάλει σκόρδο. Τώρα δοκίμασα να βάλω και με σκόρδο. Γενικά δεν έχω κατασταλάξει σε κάποια συνταγή για το πώς να διατηρώ τα παντζάρια, οπότε αν έχετε να μου προτείνετε κάποια δοκιμασμένη, αφήστε τη μου κάτω στα σχόλια. Θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω και τις δικές σας προτάσεις και να τις δοκιμάσω στο επόμενο διάστημα, γιατί όχι. Αυτό ήταν και το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε και το καμπανάκι για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα.